Ελπίζουμε να είσαστε ικανοποιημένοι. Αν όχι, υποσχόμαστε πως του χρόνου θα έχουμε ακόμα περισσότερα πράγματα. Απόψε έχουμε την τιμή να παρουσιάσουμε ένα βιβλίο που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους λεξουριώτες, το «Μνήμες στο Λεξούρι», του λεξουριώτη σκηνοθέτη και συγγραφέα Μάκη Μωραΐτη. Ξεκινάμε φυσικά την εκδήλωση με το Σύνδεσμο των Φιλολόγων, όπου η αντιπρόεδρός του, η κυρία Ανθή Γαλιατσάτου, θα μας κάνει έναν σύντομο χαιρετισμό. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους του Συνδέσμου Φιλολόγων Κεφαλονιάς και Ιθάκης, σας καλωσορίζουμε στην απόψινή εκδήλωση και ευχαριστούμε θερμά την Ιακωβάτου Βιβλιοθήκη για την πρότασή της να είμαστε συνδιοργανωτές σε αυτήν τη δράση. Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων συμμετέχει με μεγάλη προθυμία και ανταποκρίνεται σε προτάσεις συνεργασίας με άλλους πνευματικούς και πολιτιστικούς φορείς, με απότερο σκοπό τη διάδοση του λογοτεχνικού, ιστορικού και γενικότερα του επιστημονικού λόγου. Επί τη ευκαιρία, θεωρούμε αναγκαίο να μνημονεύσουμε τη μεγάλη επιτυχία που είχαν οι παράλληλες δραστηριότητες της καλοκαιρινής εκστρατείας ανάγνωσης και δημιουργικότητας της Ιακωβατίου Βιβλιοθήκης με θέμα «Αγαπημένα δεδομένα, παρατηρώ και μετρώ τον κόσμο», στις οποίες συμμετείχαν πλήθος μαθητών και νέων της περιοχής. Συγχαίρουμε επίσης το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης για την εξαιρετική πρωτοβουλία της διοργάνωσης μιας σειράς βιβλιοπαρουσιάσεων που έδωσαν βήμα σε αξιόλογους κεφαλονίτες συγγραφείς ώστε να παρουσιάσουν το έργο τους στο κοινό της Παλικής. Η απόψινή εκδήλωση είναι η τρίτη και τελευταία της σειράς και αφορά το βιβλίο «Μνήμες από το Λεξούρι» του Μάκη Μωραΐτη. Ο συγγραφέας μας είναι άνθρωπος της κινηματογραφικής τέχνης και του βιβλίου. Μετά τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, καταπιάστηκε με τη σκηνοθεσία ταινιών μικρού και μεγάλου μήκους, αλλά και την παραγωγή επιμορφωτικών και ψυχαγωγικών σειρών της κρατικής τηλεόρασης. Επίσης, επιδόθηκε και στη συγγραφή. Έχει εκδώσει βιβλία με ιστορίες, πρόσωπα και μνήμες από τον τόπο καταγωγής του, το Λεξούρι, όπως και το βιβλίο που απόψε θα παρουσιαστεί. Ο Μάκης Μωραΐτης έχει γράψει δοκίμια για τον κινηματογράφο, έχει μεταφράσει ενδιαφέροντα κείμενα κινηματογραφικής αισθητικής και έχει διδάξει σε κινηματογραφικές σχολές. Τέλος, εκ μέρους του Συνδέσμου Φιλολόγων, ευχόμαστε καλή επιτυχία στην απόψινή εκδήλωση και στο βιβλίο «Μνήμες από το Λεξούρι», που υπόσχεται να μας ταξιδεύσει σε εποχές μακρινές, μέρη και ανθρώπους του παλιού αγαπημένου Λεξουριού. Ευχαριστούμε πολύ. Όπως βλέπετε, η παρέα έχει ήδη μπει στη θέση της, στο τραπέζι. Είναι ο κύριος Μωραΐτης, είναι ο κύριος Γιουλάτος, συνταξιούχος του ΟΤΕ, που θα μιλήσει και αυτός για το βιβλίο. Είναι η κόρη του κύριου Μωραΐτη, η κυρία Κατερίνα Μωραΐτη. Και φυσικά είναι και η νοποιός, η κυρία Ιωάννα Χαριδάτου, από το κτήμα Χαριδάτου. Πολυσχηδής, λοιπόν, όπως ακούσατε, η δραστηριότητα του κύριου Μωραΐτη. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Αυτό που έχουμε μονάχα να επισημάνουμε ότι είναι ένας από τους λόγους που αγκαλιάσαμε αυτή τη βιβλιοπαρουσίαση είναι και ο μεγάλος αριθμός των φωτογραφιών που περιέχονται μέσα στο βιβλίο. Προέρχονται από το αρχείο του κυρίου Σολομού, του γνωστού σε όλους μας, Φωτό Σολομός, όπως έγραφαν κάτω οι φωτογραφίες. Εμείς, σαν βιβλιοθήκη, είχαμε την πρόθεση να διοργανώσουμε ένα τιμητικό αφιέρωμα στον άνθρωπο που αποτύπωσε την ιστορία του τόπου μας σε χιλιάδες μέτρα φιλμ. Δυστυχώς, για λόγους οικογενειακούς, αυτό το αφιέρωμα δεν ήταν για φέτος πραγματοποιήσιμο. Επιφυλασσόμαστε, τουλάχιστον για του χρόνου. Παρακαλώ πολύ, μπορείτε να πάρετε το λόγο. Πολύ σχετικό. Αυτό το βιβλίο του Μάκη είναι σαν το Τζουμάντζι. Το ανοίγεις και ξαφνικά ακούς, βρίσκεσαι στην αίθουσα της φιλαρμονικής, γίνεται πρόβα για καντρίλες και ακούς το δάσκαλο να δίνει παραγγέλματα στα γαλλικά. Βαλανσέ, τουρ, προμενάντ, σανζέ ντε ντάμ, γαλλικά όλα, με λίγο λεξουριώτικη προφορά βέβαια.
Έχει υποθεί σωστά πως όταν κοιτάζουμε τις φωτογραφίες, δεν τις κοιτάζουμε μονάχα εμείς. Μας κοιτάνε και αυτές. Μας κοιτούν και μας μιλάνε. Το παρόν δηλαδή αντικριστά με το παρελθόν, το σήμερα με το τότε και αντίστροφα. Έτσι, ο βραδικίνητος χρόνος της παιδικής και εφηβικής μας ηλικίας, σαν παράδεισος χωρίς το μήλο, σαν σήματα που ταξιδεύουν στο χρόνο, μας κοιτάζουν και μας στέλνουν μηνύματα για την ατομική και τη συλλογική μας ζωή. Όχι από τον αόριστο χρόνο του παρελθόντος, αλλά σε μια διάρκεια εναιστοτική, σε ένα διαρκή εναιστώτα. Γι' αυτό, ακριβώς το παρελθόν, το εικονογραφημένο παρελθόν από τον Μπάμπη Σολωμό, αυτή την εικονογραφημένη ζωή, τη ζωή σε υψηλή ανάλυση, αρχίζει λοιπόν να γράφει ο Μάκης ο Μωραΐτης. Και γράφει με έναν τρόπο σαν να έχει τον άλλον απέναντι, στον οποίο κάτι θέλει να πει, κάτι θέλει να εξηγήσει ή να θέλει για κάτι να τον πείσει. Στην ουσία όμως ο Μάκης γράφει για κάτι που αγαπάει πολύ. Κινείται ποιητικά γύρω από κάθε φωτογραφία, ψάχνει τον πυρήνα της φωτογραφίας. Βέβαια θα πω, επειδή έχω διαβάσει τα κείμενα του Μάκη, ότι ο Μάκης νομίζω, αυτός είναι ένας τρόπος του Μάκη να κυνηγά πάντα μία αλήθεια που φαίνεται να διαφεύγει. Οι φωτογραφίες του Μπάμπη Σολωμού από την άλλη, κατά κάποιο τρόπο, έμοιαζαν πάντα παράδοξα απλές και αυτοεξηγούμενες εικόνες που κάποιος φαινόταν λογικό να τις βλέπει παρά να σκέφτεται και να μιλάει για αυτές. Διεκδικούσαν μέχρι τώρα για τον εαυτό τους το αυθαίρετο προνόμιο να μιλούν για τα πάντα χωρίς κανένας να μιλάει για αυτές. Μέχρι που ο Μάκης ο Μωραΐτης τις έκανε μία ιστορία. Μία ιστορία σε συνέχειες, με πυκνούς και πολυδιάστατους διαλόγους, όχι μυθιστοριογραφία τελικά, γιατί βασίζεται σε γεγονότα. Αυτή την τυπογραφία του Σολωμού την προσέγγισε λοιπόν ο Μωραΐτης συντεταγμένα για να μας πει τι. Να μας πει ότι η φωτογραφία δεν είναι απλά ένα προϊόν μαζικής παθητικής κατανάλωσης, αλλά είναι μία εικόνα που πρέπει να ερμηνεύεται, πρέπει να κρίνεται ή και να αμφισβητείται αν χρειάζεται. Είναι μία μνήμη που πρέπει να ανακαλείται. Γιατί αυτή ακριβώς η ανάκληση συνιστά και μία εχνηλασία που οδηγεί τελικά στην αυτογνωσία και αποτρέπει τη λύθη. Σκέφτομαι, όπως μονολογεί στο ποίημα του Σεφέρι ο στρατής ο Θαλασσινός, περιγράφοντας έναν άνθρωπο, τι μπορεί να θυμάται μια φλόγα, αν θυμηθεί λίγο λιγότερο, από ό,τι χρειάζεται, σβήνει. Αν θυμηθεί λίγο περισσότερο από ό,τι χρειάζεται, πάλι σβήνει. Να μπορούσε να μας διδάξει όσο ανάβει να θυμόμαστε σωστά. Και στην περίπτωσή μας, των εξουδιωτών, να θυμόμαστε για να μπορούμε να αυτοπροσδιορίζουμε την ιστορική και τελικά βιωματική σχέση με την κεφαλονίτη και πολιτιστική μας οντότητα. Αγαπώ και εκτιμώ πάρα πολύ την τέχνη της φωτογραφίας. Όταν μου ζήτησε ο Μάκης να κάνω ένα μικρό σχόλιο για το βιβλίο, ήθελα πολύ να μιλήσω για αυτήν. Ήθελα να μιλήσω για αυτή την τέχνη. Να μιλήσω για αυτή τη διαδικασία που καταγράφει ή μερικές φορές στείνει μια στιγμή και αυτόματα την τοποθετεί στην αιωνιότητα. Όμως, ανοίγοντας το βιβλίο, ανοίγοντας αυτό το Τζουμάντζι, θυμάστε την ταινία Τζουμάντζι, που άνοιγαν ένα βιβλίο και πήγαιναν ό,τι που έδειχνε, ταξίδευαν τα παιδιά, όπου έδειχνε η εικόνα στη σελίδα. Τα πρόσωπα λοιπόν και τα τοπία των φωτογραφιών δεν με άφηναν να σκεφτώ τίποτε θεωρητικό. Όρμησαν και άρχισαν να χορεύουν γύρω μου τα πάντα. Ονόματα, παρατσούκλια, δάσκαλοι, η Μαρίκα, η Μελιδόνη, η Αργυρό, ο Σπύρος Ευαγγελάτος, καθηγητές, ο Γρεκούσης,
ο Στέφανος ο Μαυροειδής, ο Ριγάτος, ο Μοσχόπουλος, ο Τσιμεντόλιθος, όχι ο άλλος, συμμαθητές, γονείς, γείτονες, μαγαζιά, ζαχαροπλαστείο Μαυροειδής, καφενείο Περάτης, ακόμα και ρούχα και παπούτσια. Οι όμορφες του σχολείου, η Μπέλα και ο Ντεγιανάτου, η Μαρίνα η Μαντέλη, η Μαριγούλα Σταθάτου, η Κική Δελαπόρτα η Παπαδοπούλου, οι καλοί μαθητές, ο Βασίλης ο Διβάρης, ο Άκης ο Βουτσινάς, ο Βασίλης ο Ρουχωτάς, ο Γιάννης ο Λαδάς, η Αραβαντινού η Ρουσιέλου, η Κονταράτου, η Λιξουριωτάτου, η Δώρα η Μαρκάτου, οι ωραίοι αθλητές, ο Μπάμπης ο Παπαστελάτος, ο Αντρίκος ο Δελαπόρτας, οι κολυμβητές, ο Παναγής ο Κουτουφάς, ο Κόμοδος, η γυμνάστρια, η Σία η Λουκέρη, που με απέβαλε από τις γυμναστές, μου είχε αφήσει τραύμα, με απέβαλε από τις επιδείξεις της τελευταίας χρονιάς στο Λύκειο, γιατί άργησα στην πρόβα Τζενεράλε, και να σημειωθεί ότι είχα πάντα 20 στη γυμναστική. Δεν την ενδιαφέρει. Και μετάλλιο στο στίβο στο 400. Η νεοτάτη και ωραιοτάτη καθηγήτρια Αγγλικών, που μπήκε στην τάξη, σε μια τάξη αδαών, που δεν ήξεραν τίποτε, και τεντώνοντας το χέρι της και δείχνοντας την έδρα είπε «This is a table» και έγινε ο χαμός από κάτω. Θα σταματήσω εδώ, θα σταματήσω να αυτές τις αναφορές, γιατί αυτό το βιβλίο θαύμα είναι σαν μια μηχανή του χρόνου. Σαν να με πήγε πίσω σε εκείνη την περίοδο της ζωής μου που εκστασιαζόμουνα σχεδόν από τα πάντα, γιατί όλα ήταν νέα και πρωτοφανή. Έτσι είναι στην παιδική ηλικία και στην εφηβική. Όπως το ελικόπτερο που προσγειώθηκε στο γήπεδο του Παλιξουριακού στα Φύκια και τρέξαμε όλοι αναστατωμένοι, ακούω ακόμη, δεν ξέρω αν ήταν ο Μένεγος που το είπε, νομίζω ότι ήταν ο Μιχάλης ο Μένεγος. «Ωρε, το είδα με τα μάτια μου, με τα ίδια μου τα μάτια σας λέω». Αυτά και άλλα που δεν με αφήνει το πρόγραμμα νομίζω της παρουσίασης να πω, αλλά σας λέω μόνο ότι αισθάνομαι περίπου, δεν ξέρω γιατί το λέω, μπορεί και να έχω άδικο, αισθάνομαι σαν ράπερ. Από αυτούς που έρχονται οι λέξεις και οι έννοιες με ένα χυμαρόδι τρόπο, με μια δική μου λογική, βγαίνουν από το στόμα μου μία μετά την άλλη, με μια λογική που μαγικά όμως, με κάποιο μαγικό τρόπο, την καταλαβαίνουν όλοι, την καταλαβαίνετε κι εσείς και κυρίως όσοι ζήσατε όπως εγώ, στα ίδια μέρη, με τους ίδιους ανθρώπους, τους ίδιους χρόνους ή και πριν ή και ίσως λίγο μετά από μένα. Ελπίζω να ακολουθήσουν όπως έχω μάθει και όλα τα άλλα βιβλία του που θα κάνει ο Μάκης για να συμπληρωθεί η σειρά «Φώτος Σολωμός Λιξούριον». Σας ευχαριστώ. Έβρεχε πολύ στο ξοκλήσι του Αγίου Σπυρίδωνα και λάσπη τον ποστάνι του Μανώλη, στο Κορονάτο και ήταν πλημμυρισμένη η αυλή, στα Κυπούρια και μικρές κοντρώνες κατρακυλούσαν στην άγρια ερημιά των πανάρχαιων βράχων, στον Κεχριώνα και επιδίνωνε την ερήμωση του ακατοίκητου τοπίου. Έβρεχε στο άδειο λιμάνι, στο έρημο πόρτο, στα σαφιοκάεκα του Βραχίωνα, στα Φύκια των Λεπέδων. Έπεφτε η βροχή στους κάμπους, τους πάνω και τους κάτω, στις στέγες αθώων και ενόχων, δυσφορούσε το νερό μέσα στα τσίγκινα λούκια. Έτρεξε στις κατηφοριές και με ενθουσιασμό βγήκε στον παραλιακό για να φτιάξει τη λίμνη σε όλο το μήκος του και να τσακωθεί ακόμα μία φορά με το χαμηλό κράσπεδο του μόλου που του έκοβε την ορμή. Αυτό που υποτάχθηκε στη μοίρα του έμεινε εκεί λιμνάζον. Το ονειρευόμενο ταξίδια μακρινά υπερχείλησε το πλάτος του χωματόδρομου, καβάλισε το μόλο και έπεσε στη θάλασσα. Οι δάτινα πτώματα πολλά ξεβράστηκαν παντού, τα χτυπημένα από τις αρρώστρες των οικοκυρών. Από το κρύο και υγρό ελεύθερο γιαπί του, ο Τζέρις τα έβλεπε όλα αυτά, αλλά σκέψεις μελαγχολικές δεν έκανε. Από το βάθος ήρθε με βήματα αργά ο Γιάννης ο Τσιρλής, χωμένος στο αμπέχτημα. Φωτογραφίες του παραλιακού τραβά ο Γιάννη. «Είμαι κι εγώ μέσα». «Βέβαια και είσαι». «Να με βγάλεις, μεμά, να με βγάλεις. Τι με θέλεις εκεί μέσα. Άχρηστος είμαι, δεκάρα δεν αξίζω». Ήταν χειμώνας και έβρεχε πολύ. Και τώρα βρέχει πολύ. Γιατί πάλι χειμώνας είναι. Από το γυναικείο ντουέτο, τώρα θα έχουμε το αντρικό ντουέτο.
θα σας μιλήσει ο κύριος Γιουλάτος και θα σιγοντάρει ο κύριος Μωραΐτης, ο οποίος θα πάρει αμέσως μετά το κυρολόγο. Πραγματικά αισθάνομαι αμήχανα, βρισκόμενος σε αυτόν τον χώρο, που περίπου για 30 χρόνια προσέφερε πολιτισμό. Γνώρισε μεγάλες δόξες πολιτισμού και ψυχαγωγίας. Εύχομαι πολύ σύντομα να ξανανιώσει και να ξαναζήσει την έγκλη του παρελθόντος. Εδεσιμότατη, κυρία Βουλευτής, κύριε Αντιδήμαρχη, κύριοι και κυρία πρώην Δήμαρχη, κύριες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι. Θέλω να ευχαριστήσω το φίλο μου τον Μάκη του Μωραΐτη για την τιμή που μου έκανε να συμμετέχω στην παρουσίαση του βιβλίου του «Μνήμες από το Λιξούρι». Είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Έτσι θα προσπαθήσω να πω μερικά πράγματα για τον συγγραφέα, τις εμπειρίες ζωής στην γειτονιά μας και στο Λιξούρι γενικότερα. Ερχόμενος με την οικογένειά μου στο Λιξούρι από τα Μονοπολάτα, είχα την τύχη να εγκατασταθώ στα λεγατάτα Μαρτσελάτα και έτσι μεταξύ των άλλων γνώρισα και το φίλο μου τον Μάκη τη δεκαετία του 60. Τον Μάκη που το 1965 εγκαταλείπει το Λιξούρι για να σπουδάσει και στη συνέχεια για να βγει στη βιοπάλη της ζωής. Βαθιά στο μυαλό του και την καρδιά του είναι το Λιξούρι με τους ξεχωριστούς ανθρώπους, τους Λιξουριώτες. Αυτή την αγάπη δεν την άφησε στο μυαλό του και την καρδιά του ή στα λόγια. Την έκανε πράξη. Έτσι αξιοποιώντας τα παραπάνω, τις γνώσεις και το ταλέντο του έχουμε. Το 1965 το πρώτο του διήγημα για το Λιξούρι, ο Μουνέλης. Δεύτερο, το 2015, επόμενο διήγημα, μικρές ιστορίες από το Λιξούρι. Τρία, το 16, το άλλο διήγημα, η θλίψη των γλάρων. Το 2017 δημιουργεί την υπέροχη ταινία του Λιξούρι Αντίο. Και σήμερα μας δίνει ακόμα ένα δείγμα γραφής και αγάπης. Μνήμες από το Λιξούρι. Μνήμες που έζησε και βίωσε στα παιδικά του χρόνια και έμειναν ανεξίτηλες στο μυαλό και στην καρδιά του. Μνήμες από τη γειτονιά μας, τα λεγατά τα Μαρτσελάτα και γενικότερα από το Λιξούρι. Φυσικά δεν θα αντικαταστήσω τον συγγραφέα. Επιγραμματικά θα αναφέρομαι στους ανθρώπους της γειτονιάς μας, αποφεύγοντας να αναφέρω ονόματα για να μην ξεχάσω και αδικήσω κανένα. Άνθρωποι απλοί, άνθρωποι ξεχωριστοί, που με την απλότητα, την σοφία, το χιούμορ, την αγάπη και την φτώχεια μας δίδαξαν στάση ζωής. Άνθρωποι που τελειώνοντας το νυχτοκάματο από τον Μπραγάνι δεν έχαναν την ευκαιρία, κάνοντας το μερτικό, να βρεθούν σε μία από τις λιξουριώτικες ταβέρνες και κουτσοπίνοντας να αρχίσουν τις καντάδες και τις αργέτες. Να μην πούμε για τους ανθρώπους της γειτονιάς που πάντα ήταν πανταχού παρών σε όλες τις κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις της γειτονιάς και της πόλης μας, Γρηγοράκης, Καρναβάλι και όχι μόνο. Να μην πούμε για τις εικόνες εκείνες, βλέποντας το πρωί με μπουνάτσα τα παιδιά στην παραλία με ένα καμάκι στο χέρι ή το βράδυ με τη μαλαστούπα ψαρεύοντας το μόλο. Ή τις εικόνες εκείνες με τα δίχτυα απλωμένα στο μόλο να τα φτιάχνουν ή το καζάνι της βαφής βάφοντας τα δίχτυα τους. Επίσης τις βάρκες από το άρμπορο μπαταρισμένες να τις καθαρίζουν και να τις περνούν με το λίπος ή το ξύγιο όπως το λέγαμε τότε. Τα παιδιά να βουτάνε από το μόλο και να πηγαίνουν για εξερεύνηση στο ναυαγισμένο καΐκι την Χρυσούλα του... Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι το όνομά του. Όχι, του Κοντήλη.
του Κοντήλι, ναι. Ναι. Επίσης, ένα ξεχωριστό σημείο συνάντησης στα Λεγατά τα Μαρτσελάτα ήταν και το θρυλικό μαδέρι της Ρήνης, που αν μπορούσε να μιλήσει θα μας έλεγε μοναδικές και ατελείωτες ιστορίες. Αυτά από τα βιώματα του φίλου μου του Μάκη, που μπορούμε να τελειώνουμε, να μιλάμε ώρες ατελείωτες. Έτσι, κάπου εδώ θα πρέπει να τελειώσω, να δώσω και το λόγο στο Μάκη. Οι ιστορίες που δεν έχουν τέλος, ευχόμενος όμως στο φίλο του Μάκη, το βιβλίο του να είναι καλοτάξιδο και να έχουμε συνέχεια από τέτοια δείγματα αγάπης για το Λιξούρι. Και πάλι, Μάκη, σε ευχαριστώ. Μισό λεπτό. Με την άδεια του Μάκη, θέλω και εγώ να αναφερθώ στον Μπάμπη το Σολωμό, ο οποίος για πάνω από 60 χρόνια, εκφράζω και την προσωπική μου άποψη, αλλά και του σουοριανού μου και νονού μου, Πέτρου Πετράτου, και ελπίζω και άλλων μονοπολάδων που είναι εδώ, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Μπάμπη το Σολωμό, που για πάνω από 60 χρόνια ερχόταν στα Μονοπολάτα και αποτύπωνε με τη φωτογραφική του μηχανή το πανηγύρι της ζωοδόχου πηγής και της λιτανίας. Στα σπίτια των Μονοπολάτων και στις οικογένειες υπάρχει πληθώρα φωτογραφιών και ατέλειωτες μνήμες από αυτά τα πανηγύρια. Μπάμπη, σε ευχαριστώ. Μπάμπη, σε ευχαριστούμε. Το 84 που λεγόταν ο συγγραφέας αναζητάει πρόσωπα, παρουσίασα την κουζίνα, το εργαστήρι των πιο σπουδαίων τότε Ελλήνων πεζογράφων, του Βασιλικού, του Γιώργου, του Ιωάννου κλπ. Ανάμεσά τους ήταν και 2-3 πρόσωπα με τα οποία στη ζωή έγινα φίλος. Ο Μακαρίτης, ο Νίκος, ο Χουλιαράς και ο πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος, αποθανόν, Χριστόφορος Μιλιώνης. Ο Μιλιώνης έγραφε πάρα πολύ για την Ήπειρο, όπως και ο Νίκος ο Χουλιαράς. Και πάρα πολλές από εκείνες τις ιστορίες και τα βιώματα με συγκλώνιζαν, γιατί ήταν σαν να ξετυλίγονταν στο Λιξούρι. Κοινός τόπος, κοινές εικόνες, τα πάντα. Τότε ξεκινάω να γράφω και εγώ και τα δείχνω σε αυτούς τους ανθρώπους και έχω ενθαρρυντικά σχόλια. Και εδώ και 3-4 χρόνια περίπου, ίσως και 5, στο καφενείο του Πατάκη στην Ακαδημίας, είχα μία συνάντηση με τον Χριστόφορο τον Μιλιώνη, στον οποίο είχα δώσει το μικρές ιστορίες από το Λιξούρι, να μου πει τη γνώμη του. Εκεί μου είπε μια κουβέντα που με επηρέασε πάρα πολύ και στα χρόνια τα κατοπινά δούλευε μέσα μου. Η κουβέντα ήταν λοιπόν ότι εμείς οι συγγραφείς έχουμε μια υποχρέωση να διασώσουμε τη συλλογική μνήμη. Χωρίς να το θέλω και χωρίς να το επιδιώκω, αρχίσουν και μου βγαίνουν όλες αυτές οι εικόνες και αρχίζω και γράφω μανιωδώς ένα σωρό ιστορίες, και έτσι κυκλοφόρησε μετά το 2004 ο Μουνέλης, μια χαϊδευτική έκφραση με την οποία με αποκαλούσε η μάνα μου, το «Μικρές ιστορίες από το Λιξούρι». Εγώ ερχόμουν εδώ ύστερα από μακρά χρονικά διαστήματα, δεκαετία, δεκαπενταετία. Οπότε το 2016 που ήρθα για να παρουσιάσω η θλίψη των Γλάρων, έπαθα ένα σοκ. Το Λιξούρι πια δεν ήταν το Λιξούρι που είχα στην ψυχή μου και στην καρδιά μου, δεν ήταν το Λιξούρι που γνώριζα, ήταν ένα άλλο πράγμα, και αυτό δούλεψε μέσα μου σαν μπόμπα και με έκανε να γράψω το εξής, το οποίο μπήκε σε αυτό το βιβλίο. Στα χρόνια εκείνα που ήμουνα παιδί, αν με σταμάταγε στον παραλιακό ένας γέρος, κάποιος σοφός για τα δικά μου μέτρα, ο θείος μου ο Νιόνιος για παράδειγμα, ή ο θείος μου ο Ανδρογιάννης, και μου έλεγε, μετά από κάποια χρόνια ανιψιέ, ο χώρος αυτός εδώ που ζεις τώρα και χαίρεσαι, το σπίτι στο πατρικό όπου κοιμάσαι κάθε μέρα και ξυπνάς, όπως και τα άλλα σπίτια γύρω του,
Οι δρόμοι όπου αυτή την ώρα περπατάς, τρέχεις με το ποδήλατο του Βαγγέλη ή κλωτσάς τη λαστιχένια μπάλα. Οι αυλές και οι κήποι με τα δέντρα τα μεγάλα και τα μικρά, η αλάνα κάτω από του τυπάλδου με την από πάνω καρυδιά που μαζεύει τις κάργες στα κλαδιά και το σκοτεινό αέρα της νύχτας στα τρυφερά της φύλλα. Η κορομιλιά του κήπου σου και το ρηχό πηγάδι, οι κλιματαριές στους γείτονες και οι χαμηλές τους μάντρες, το αρχοντικό του σίμου και ο τείχος ο μακρύς του γυροκομείου, το μπακάλικο του Αντρίκου και ο μήλος της Διονυσίας, το παγωτατζίδικο του Περάτη και το θραγαλάδικο του Μποσκέτη, το καφενείο του Ντάβιολη και το περίπτερο του Ρατζακλή. Αν μου έλεγε λοιπόν ο θείος μου ο Νιόνιος, άκου ανιψιέ, σε λίγα χρόνια, ενώ θα είσαι ακόμη νέος και θα ζεις, από όλο αυτό εδώ το σκηνικό δεν θα έχει μείνει απολύτως τίποτα. Τίποτα από αυτά εδώ τριγύρω δεν θα σου θυμίζει τη ζωή που έζησες. Δεν θα υπάρχει ανιψιά μου ούτε μια πέτρα από εκείνες που στήριζαν τα μουράγια και τις μάντρες στη γειτονιά σου που να κρατάει τη θέση της ακόμη. Αν πράγματι μου τα έλεγε αυτά ο θείος μου ο Νιόνιος, όχι μόνο δεν θα τον πίστευα, αλλά θα ήμουν σίγουρος πως μάλλον του είχε πια σαλέψει. Κι όμως έγινε έτσι ακριβώς. Η γειτονιά όπου έζησα τα παιδικά μου χρόνια και η αγαπημένη μου πλατεία έχουν εξαφανιστεί από προσώπου γης, λες και δεν υπήρξαν ποτέ. Με την πάροδο του χρόνου, ένα ώρα το μεγάλο χέρι σήκωσε όλα τα μαγαζιά, τα σπίτια και τους κήπους από εκεί, όλο το θάμβος της παλιάς ζωής. Τα πήρε και τα πέταξε σε κάποιο χωματερί του Λιβαδιού και έστησε στη θέση τους ένα καινούριο σκηνικό που δεν θυμίζει τίποτα από το πρώτο. Όταν λοιπόν τέλος του 16 ξεκινάω να μαζεύω υλικό για να κάνω την ταινία Λιξούρι Αντίο και έφτιαξα το σενάριο, ήθελα αυτή η ταινία να έχει ένα συνδυασμό μυθοπλασίας που λέμε και ντοκιματέρ. Να μην είναι δηλαδή σκέτο ηθοποιή ούτε σκέτο ντοκιματέρ. Ήθελα να υπάρχει μια μίξη. Οπότε χρειάστηκε να βρω φωτογραφίες. Φωτογραφίες όμως που θα εξυπηρετούσαν το σενάριο της ταινίας. Αυτές οι φωτογραφίες σιγά σιγά μου άνοιξαν τα μάτια σε κάτι που δεν το πίστευα. Αυτό που δεν πίστευα ήταν ότι ο Μπάμπης Σολωμός ήταν ένας θαυμάσιος φωτογράφος. Τόσο θαυμάσιος φωτογράφος που άρχισα να συζητάω το θέμα με συναδέλφους μου σκηνοθέτες ή επαγγελματίες φωτογράφους και να τους παρουσιάζω υλικό από φωτογραφίες του Μπάμπη Σολωμού. Και οι άνθρωποι μιλούσαν με τα πλέον εγκομιαστικά σχόλια. Κάποια στιγμή λοιπόν στο μυαλό μου ήρθε ότι μια ζωή εκθιάζουμε ή εισπράττουμε ή εισάγουμε στη χώρα μας κανόνες αισθητικοί από άλλες χώρες και δεν προσέχουμε ορισμένες φορές πράγματα που μας διαφεύγουν δεξιά και αριστερά και που χρήζουν της προσοχής μας. Πέρασα λοιπόν στο κομπιούτερ πάρα πολλά μερόνυχτα μελετώντας φωτογραφίες του August Sander, ενός Γερμανού που οι Γερμανοί τον έχουν για Θεό, όπως και του Eugene Agee που επίσης οι Γάλλοι τον έχουν για Θεό. Και είδα ότι σε αρκετές φωτογραφίες ο Σολωμός είναι εισάξιός τους και το αναφέρω στην εισαγωγή στο βιβλίο. Ξανασυζήτησα την άποψή μου αυτή με συναδέλφους και καταλήξαμε στο ίδιο συμπέρασμα ότι όντως έχει ο Σολωμός τουλάχιστον από αυτές που ήρθαν στα χέρια μου. Δεν μιλάω για τις χιλιάδες φωτογραφίες που μπορεί να κυκλοφορούν, ξέρω εγώ, στα μπαούλα του Γαλανού ή σε διάφορα σπίτια. Μιλάω για τις 500-600 φωτογραφίες που πέρασαν από τα χέρια μου. Ξεχώρισα καμιά σαρανταριά πραγματικά αριστουργήματα. Μερικά από αυτά υπάρχουν και μέσα στο βιβλίο. Στο βιβλίο, στις φωτογραφίες του βιβλίου, δεν μπορούσα να δώσω καμία άλλη διάσταση πέρα από την ιστορικότητα της κάθε φωτογραφίας. Για παράδειγμα, έχω μπροστά μου Κυριακή πρωί
1966 και είναι μια παρέα καθισμένη έξω από το ζαχροπλαστείο του Μαυροειδή. Δεν ήθελα να πέσω στην παγίδα να αναφέρω ονόματα, γιατί η προσοχή θα πήγαινε αλλού και το όλο πράγμα θα ξοστράκιζε εντελώς. Με διέφερε όμως η χρονολογία, γιατί θα παρουσίαζα την εξελικτική πορεία του Σολομού από το 51-52 που μου είπε ο ίδιος ότι ξεκίνησε να φωτογραφίζει, μέχρι εκεί που ακουμπούσαν τα δικά μου βιώματα, που είναι τέλη της δεκαετίας του 60. Για κάποια χρόνια μετά το συμπλήρωσα με δικές μου φωτογραφίες. Όταν λοιπόν μελετούσα αυτές τις φωτογραφίες, διαπίστωσα ότι μου έλεγαν όλοι, μα όλοι, την ιστορία του Λιξουριού. Είχα δηλαδή μπροστά μου όλη την ιστορία του Λιξουριού. Πώς όμως την είχα? Πέρα από τα πρόσωπα. Δηλαδή, αν είχα μπροστά μου το Λέανδρο, η φωτογραφία μου έλεγε πολλά περισσότερα πράγματα για αυτά που υπήρχαν πίσω από το Λέανδρο. Δρόμοι, σπίτια, βάρκες, λιμάνι, ένα σωρό πράγματα. Και ξαφνικά, καθώς τα έβαζα αυτά στη σειρά, είχα την ιστορία του Λιξουριού. Συζητούσα και με άλλους, γιατί η μνήμη δική μου ήταν πάρα πολύ αδύναμη, με την έννοια ότι εγώ έφυγα από εδώ στην τρίτη γυμνασίου. Και αυτό το background που λέμε, αυτό το φόντο της κάθε φωτογραφίας, άρχισε να αναδύει από μέσα μου γεύσεις, αρώματα, αισθήσεις υγρασίας, κρύου. Και αυτές οι αισθήσεις άρχισαν να μου φέρνουν εικόνες. Εικόνες που στο μυαλό μου κουβαλούσα σε ένα κουτί φυλακμένες και ξαφνικά ξαναβγαίνουν κατά εκατοντάδες. Πριν μπούμε στο σκέπασμα, μας έβαζε το καμένο τούβλο σκεπασμένο με ένα ύφασμα για να μην καεί το σεντόνι, να ζεσταθεί το στρώμα και να πέσουμε για ύπνο, γιατί αυτά μούλιαζαν από την υγρασία. Ή ότι στο σπίτι δεν είχαμε καθόλου θέρμανση. Ή ότι τα πρώτα χρόνια που θυμάμαι δεν είχαμε ψυγείο. Μετά αποκτήσαμε ένα ψυγείο πάγου. Οπότε θα σας διαβάσω από εδώ μερικά αποσπάσματα για να σας δώσω μια εικόνα αυτών των αισθήσεων που στο μεταξύ μου έφερναν και εικόνες. Οι φωτογραφίες δείχνουν πάνω, στο βιβλίο τα σχόλιά μου κυρίως ακουμπάνε την πρώτη, την πάνω φωτογραφία. Η από κάτω, η δεύτερη, έρχεται επικουρικά. Η πάνω φωτογραφία λοιπόν δείχνει τέσσερα παιδιά, ανάμεσά τους και ο Παναγής ο Κουτουφάς ακόμαδος, στην άκρη του Παραλιακού, τέσσερα μόνο τα έχει απομονώσει. Ο Νίκος ο Κούρσουλας, ποιος άλλος είναι? Ο Νίκος ο Κούρσουλας, ο Αντώνης ο Βανδόρος, τον τελευταίο δεν τον ξέρω. Λοιπόν, και γράφω. Τη γύμνια της φωτογραφίας πρόσεξε αμέσως. Το γυμνό του τοπίου. Το απόλυτο άδειο του χώρου. Το άδειο που σφράγγισε την παιδική και εφηβική ζωή στη γενέθλια γη εκείνα τα χρόνια. Είτε σε όλο το μήκος του παραλιακού, είτε στο δρόμο για τον Άγιο Σπυρίδωνα, είτε στην ακτογραμμή των φυκιών, είτε στα καντούνια και στις γειτονιές, στις αυλές και στους κήπους, στους προάβλιους χώρους και στα ξοκλήσια, το άδειο βασίλευε. Το γυμνό των χώρων. Το άδειο που συνήθως έκανε παρέα με την υγρασία και τον μουντό καιρό των ατελείωτων βροχών. Το άδειο της ερήμωσης που άφηνε πίσω της η μετανάστευση. Το άδειο των ψυχών των πατέρων μας που πάσιαζαν για το μεροκάματο και έστελναν τα παιδιά τους στα ξένα. Το κενό ήταν η μόνη μας κληρονομιά. Αυτό πώς μου προέκυψε? Εγώ ήμουν ένας πάρα πολύ κακός μαθητής. Δηλαδή περνούσα τις τάξεις με τη βοήθεια της ξαδρέφης μου της Νίτσας, που έπιανε τους δασκάλους και τους καθηγητές και μου βάζανε τη βάση. Μία σελίδα βιβλίο στα 14 μου χρόνια εδώ δεν άνοιξα. Ήμουνα όλη μέρα στους δρόμους.
όταν άρχισε να σουρουπώνει, όλοι μου οι συμμαθητές ήταν μέσα σπίτια τους. Και ήμουνα μόνο εγώ που γύριζα στα στενά. Και υπήρχε μια απίστευτη ερήμωση. Τα παντζούκια τέτοια και πολλά ήταν κλειστά. Άντε να βλέπεις κανένα φως. Τα φώτα εκείνης της εποχής, εκείνης της ζωής. Όταν έβρεχε δε ή φύσαγε, αυτή την ερήμωση την ένιωθα σαν τα φόπλακα από τότε. Και χτύπαγα πόρτες φίλων και λοιπά και οι μανάδες τους με έδιωχναν. Και μάλιστα μία μου είχε πει, δεν θέλω να κάνεις ποτέ παρέα με το γιο μου. Οπότε περιδιάβαινα εγώ τα στενά μέχρι η μάνα μου έβγαινε και φώναζε και είχαμε τότε μία καδινέλα στο παράθυρο και με χτυπούσε αυτή. Αυτή είναι μια φράση που έχω σημειώσει να σας πω που μου είχε πει ο Μιλιώνης ότι του σηκώθηκε η τρίχα. Τι θέλεις τώρα και θα θυμάσαι όλα αυτά, οι φίλοι με ρωτούν. Και εγώ με τη σειρά μου ρωτάω το φωτογράφο. Γιατί άραγε τα θυμάμαι μπάμπι. Τι είναι αυτό που θέλω να πω. Θα διαβάσω ένα δύο ακόμα χαρακτηριστικά. Άμα τα βρω γιατί τα έχω χάσει τώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχασα το ένα, πάω στα όλα. Έπειτα προσέχω, δείχνει η φωτογραφία τον κόμμωδο σημειοφόρο. Κόμμωδος, έχει την τιμητική του. Σε δημοτικό φαντάζομαι, ή γυμνάσιο. Δημοτικό, σημειοφόρος, ναι, γκιόλμα δίπλα. Ναι. Και είναι καθώς κάπου έχουν συναντηθεί και πάνε για την παρέλαση. Στην παραλιακή φαντάζομαι. Και από πίσω δείχνει κλειστά σπίτια. Και γράφω λοιπόν. Έπειτα προσέχω αυτά τα σπίτια πίσω από τα παιδιά. Τις δήθεν σε δεύτερο πλάνο οικίες που σημάδεψαν με την όψη τους τα παιδικά μου χρόνια να στέκονται σαν γίγαντες με τον όγκο τους πάνω από τους μικρούς. Τις κλεισμένες πόρτες και τα παράθυρα. Τον καημό για τα γράμματα που δεν έρχονταν από τις μακρινές χώρες της άπονης ξενιτιάς. Τα κλειστά σπίτια, τα σπίτια που οι ιδιοκτήτες τους τα είχαν εγκαταλείψει στο άπονο του χρόνου και είχαν φύγει στην Αθήνα ή στο εξωτερικό, ήταν αυτά που από τότε, παιδί δηλαδή ακόμα, με ψυχοπλάκωναν. Έπειτα προσέχω πάλι το χωματόδρομο εκείνης της παιδικής ζωής, που τον θυμάμαι πάντα λασπωμένο από τις ατελείωτες βροχές. Μια φράση του Σεφέρη. Στη λάμψη του μεσημεριού κοιμάτιζε ο χωματόδρομος. Τους δρόμους τους στενούς, τις κατηφοριές τους, που έφερναν τους τόνους του νερού από τις πάνω γειτονιές και τους έριχναν στη θάλασσα του κόλπου μαζί με αμέτρητα παρασυρμένα αντικείμενα. Και τέλος αυτό που μου ήταν πιο οικείο απ' όλα, εγώ είχα κυρίως εικόνες ψαράδων λόγω του πατέρα μου. Και το παράξενο είναι ότι ενώ έχω συγκλονιστικές εικόνες από 5-6 βραδιές, όχι παραπάνω, σε όλη τη ζωή που με πήρε μαζί του, 2 φορές με το γρυγρί και 3 φορές με μία βάρκα, και έχω εικόνες που πολλές φορές στη ζωή μου με έχουν κάνει να κλαίω. Όπως και τώρα, θυμάμαι δηλαδή με τη βάρκα πηγαίναμε με τον πατέρα μου με τον Κανελή, τον Μαλακάρα, ο οποίος ερχόταν πάντα με μια μπουκάλα κρασί και πηγαίναμε ανοιχτά από τα φάρσα και ρίχνω τα δίχτυα. Και έλεγε ο Μαλακάρας ατελείωτες ιστορίες. Μα ατελείωτες ιστορίες. Και με κατέβαζε ο πατέρας μου στα μπάρι να κοιμηθώ, αλλά πού να κοιμηθώ, γιατί οι ιστορίες εκείνες ήταν συγκλονιστικές. Δεν μου βγήκανε όμως αυτές το βιβλίο. Μου βγήκανε πιο απλά πράγματα και γράφω. Καθόμουν και τους κοίταζα, μα περισσότερο τους άκουγα. Σημασία καμία δεν μου έδιναν. Αυτοί μιλούσαν για τους δύο μεγάλους καημούς, των μακρινών θαλασσών και της σκληρής ξενιτιάς. Για τα παιδιά τους,
που είχαν μπαρκάρει σε ποστάλια της Καραϊβικής και έλειπαν 2 χρόνια τώρα. Για τα παιδιά τους που είχαν φύγει στα μακρινά μέρη της Αμερικής, της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γερμανίας. Άκουγα και άλλες λέξεις, άγνωστες εντελώς σε μένα. Μόντρεαλ, Μόναχο, Μελβούρνη, Κεμπέκ, Νέα Υόρκη. Παράπονα άκουγα επίσης για τα γράμματα που δεν είχαν έρθει, πως τους ξέχασαν και οι μανάδες τους πικρόφερναν τον χρόνο. Παρηγορούσαν όμως και τον εαυτό τους, παρηγορούσαν ο ένας τον άλλον με τα λόγια της σκληρής πραγματικότητας που βίωναν. Τους θυμάμαι πάντα να στρέφονται στον πατέρα μου και να του λένε «Και να έμεναν εδώ τι θα έκαναν? Τουλάχιστον εκεί βγάζουν ένα κομμάτι ψωμί. Στη φάμπρικα, ο Θεός θα τους φέρει καλύτερες μέρες. Έτσι δεν είναι, καπετάν Γιώργη?» Και ο πατέρας μου, που είχε τη δική του ξενιτιά, δεν αποκρινόταν σχεδόν ποτέ. Ένα τελευταίο και τελειώσαμε, αν το βρω. Μάλιστα. Λοιπόν, δείχνει φωτογραφία. Η τάξη μου, είμαι και εγώ σε αυτή τη φωτογραφία, μόλις και διακρίνομαι στο βάθος, πρέπει να είναι 5η Δημοτικού, 61. Mm. Και στο βάθος της έχει παραπήγματα. Τα ξύλινα σπίτια, τα οποία σήμερα το πρωί σηκώθηκα με την κόρη μου και κάναμε ένα tour στην πόλη και φωτογραφίζαμε ό,τι ξύλινα σπίτι υπάρχει. Έχει διασωθεί, έχει μείνει. Τα ξύλινα σπίτια, τα λογή παραπήγματα, τις παράγκες, όλο αυτό το ξύλο της παιδικής ζωής το λάτρεψα. Ήταν εκείνη η μυρωδιά του που είχε πλέον κολλήσει στο πετσί μου. Ξύλινο ήταν και το σπίτι των χρόνων μου εκείνων. Και η αίσθηση που από τότε είχα αναπτύξει, ότι μέσα σε αυτά τα σπίτια, ακόμη και τις καιρικές συνθήκες, τις βιώνει κανείς διαφορετικά. Όταν το μπετόν της τότε σύγχρονης Ελλάδας ήρθε και στον τόπο μου και είδα να ξεπετάγονται τα πρώτα τέτοια σπίτια, χαμήλωνα το βλέμμα και κοίταγα το χώμα, τις αυλακώσεις από τη βροχή και τα μυρμήγκια. Τα βρία και τα μικρόχορτα στη βάση κάθε μάντρας. Μου πήρε πολύ καιρό να μπω σε ένα από αυτά και ας ήταν γειτονόπουλου μου. Από τότε ένιωθα ότι τα σπίτια έχουν γλώσσα και μιλούν και αν κάτσεις να τα ακούσεις έχουν πολλά να πούν. Μα με το ξύλο η λαλιά τους είναι πιο μελωδική, γνωρίζει όλες τις νότες, σαν ένα χάραμα μέσα από τη θάλασσα σε ένα ξύλινο σπίτι. Αυτή είναι φράση ενός φίλου μου ποιητή, του Μανώλη Πρατικάκη. Αεράκι, κάτι σαν ελαφρύ μαΐστρο, είχε σηκωθεί τούτο το απόγευμα σε όλο το μήκος του κόλπου μέχρι κάτω το λιβάδι. Δρόσιζε τα σώματα των μικρών παιδιών καθώς εκτελούσαν τις ασκήσεις. Λοιπόν, σε γενικές γραμμές αυτό είναι το βιβλίο. Επαναλαμβάνω ότι ο οδηγός μου ήταν βέβαια οι φωτογραφίες του Μπάμπη Σολομού. Η περιορισμένη γκάμα του Μπάμπη Σολομού, ας πούμε προχθές είδα στο Facebook μια φωτογραφία η οποία με άφησε άφωνο γιατί λέω κοίταγα μότο. Η φωτογραφία λοιπόν αυτή έδειχνε την ανοικοδόμηση του 1954 στον παραλιακό από την πλατεία μέχρι το δημοτικό. Και έπαθα σοκ πραγματικά, διότι είναι από τις φωτογραφίες που μου μιλούν πάρα πολύ. Ή όταν είχε εκδοθεί το βιβλίο, η ανιψιά του Σπύρου του Ζαφυράτου κάνει στο Facebook 2 αναρτήσεις. Καρναβαλιού. Και δείχνει όμως το κομμάτι της πλατείας από τον παραλιακό που είναι όλες οι αναφορές της παιδικής μου ηλικίας. Δηλαδή το περίπτερο του Λιάτου Ρατζακλή που θυμάμαι πάντα το μεσημέρι να παίρνει έναν υπνάκο να γέρνει και να πηγαίνω να κλέβω καραμέλες. Το Μποσκέτι που έχω την εξής φοβερή εικόνα να έχει γύρει στην καρέκλα με την τεράστια κοιλιά
να έχει το στόμα ανοιχτό και να τρέχουν τα σάλια. Είχε την ηλεκτρική, το καφενείο του Ντάβιολι στην κατάσταση που ήταν τότε, και έχει και ένα κομμάτι της μπισκαρίας του πατέρα μας, ανάμεσα σε άλλους. Αυτές είναι οι, είναι οι ακροπόλεις της παιδικής μου ηλικίας. Και λέω, κοίτα, γαμώτο. Είχε βγει το βιβλίο και την είδα μετά. Και η άλλη φωτογραφία, η δεύτερη, η οποία επίσης με ενδιαφέρει πάρα πολύ, είχε τον καρνάβαλο με μια χύμα κατάσταση του κόσμου εκεί, να περνάει από κάποια γειτονιά. Υποθέτω πως ήταν, κατέβαινε από τη λεωφόρο κάτω. Αυτό το χύμα της κατάστασης επίσης με συγκλώνησε τότε, που δεν υπήρχε τίποτα το α, β, γ, δ, ήταν μια περιφορά. Δηλαδή θυμάμαι, ας πούμε, κατέβαινε η παρέα μου στο καρναβάλι, αλλά θυμάμαι, και δεν πιστεύω ότι κάνω λάθος, θυμάμαι πολύ καλά, πετάγανε σοκολάτες στην πλατεία και παρατάγαμε εμείς τα διάφορα και τρέχαμε εκεί κλπ. Ή σήμερα στην κηδεία της Μακαρίτισσας, της Στρίτζη, μπήκα στο γραφιάκι των ιερέων στενών γενικών και είδα μια εξαίσια φωτογραφία του Παπατσίκου. Εγώ ήμουν παπαδοπέδι στον Άγιο Νικόλα για πολλά χρόνια. Και με έπαιρνε ο Παπατσίκος μαζί του και πηγαίναμε στον αγιασμό που είχε το. Πώ το λέγαμε αυτό, την Κανάδα, και ο κόσμος έριχνε μέσα. Του λέγα, παπά, παπά, εμένα δεν μου δώσει τίποτα. Και ο Παπατσίκος μου δίνει εκκλησίες. Και είδα μια εξαίσια φωτογραφία του Παπατσίκου που δεν είχα ξαναδεί και ο οποίος στη φωτογραφία πρέπει να είναι. Να με διορθώσει ο Κώστας ο Τρουμπέτας, τον έκρινα να είναι γύρω στα 45. Εγώ τον Παπατσίκο με την εξαίσια φωνή του σήμερα κρεμάτι επί ξύλου, που τον ακολουθούσαμε το θυμιατό, τον έχω κάπου 50 πλάς που λέει νεολαία σήμερα, ας πούμε, δεν τον είχα τόσο νέο. Παπατσίκος λοιπόν ήταν μια άλλη δική μου ακρόπολη. Ο Παπατσίκος με μίλησε στους θανάτους, τους νεκρούς που έβλεπα, στους αγιασμούς. Ο Παπατσίκος μου έκανε τη μεγαλύτερη γνωριμία που μπορούσε να κάνει η παιδική ζωή μου, που ήταν ο Τάσης στο κούπομα. Διότι πηγαίναμε στις κηδείες και ο Τάσης κρατούσε το κούπομα και εγώ ήμουν από δίπλα με το θυμιατό και τον πειράζαμε και του λέγαμε, Τάση, να σου πάρουμε μέτρα για κούπομα. Τάση που τα κλέψε τα παπούτσια, θα σε χωρέσει ο τάφος και διάφορα τέτοια. Και ο Τάσης έκανε την ψυχραιμία του και άρχισε να βλαστημάει. Και η μόνιμη κατάληξη ήταν η γερή φάπα που έτρωγα εγώ από το Θεό Γέννη, που ήταν τότε επίτροπος, και που βέβαια μου εξτόμιζε κάθε φορά την πιο φοβερή απειλή, δεν θα ξαναπατήσει στην εκκλησιά, κομμένο το χαρτζιλίκι. Λοιπόν, αυτά και πάρα πολλά άλλα που θα βρείτε στο βιβλίο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.